καλή σας εβδομάδα. Εύχομαι υγεία και χαρά σε όλο τον κόσμο όπου και να βρίσκεστε σε κάθε μέρος της ελληνικής επικράτειας όπου υπάρχει Έλληνας και Ορθοδοξία. Εύχομαι σε όλους καλά Χριστούγεννα και πολλά χαμόγελα. Έχουμε μία δημοσκόπηση η οποία πραγματικά είναι πολύ ανατρεπτική σε σχέση με ό,τι είχαν δει το φως δημοσιότητας ε, τα τελευταία στοιχεία των δημοσκοπήσεων λοιπόν μετά από αρκετό καιρό ο ΣΥΡΙΖΑ εμφανίζεται στη δημοσκόπηση να επανέρχεται στη δεύτερη θέση και να χάνει τη δεύτερη θέση στο ΠΑΣΟΚ η δημοσκόπηση καταρχήν να πούμε ότι είναι μια φωτογραφία της στιγμής και δεν είναι τίποτε άλλο αλλά λοιπόν, στη δεύτερη θέση έχουμε το ΣΥΡΙΖΑ μετά από αρκετό διάστημα ε, σε ερώτηση για τις ευρωεκλογέ. Λοιπόν, προβάδισμα 15,4% καταγράφει η Νέα, δημοσ... η νέα Δημοκρατία 29,2% έναντι του ΣΥΡΙΖΑ 13,8% στη δημοσκόπηση για την ε, interview και συγκεκριμένα στην ερώτηση για τις ευρωεκλογές. Ε, η δημοσκόπηση έγινε από την εταιρεία Ιντερβιού να υπογραμμίσω Λοιπόν, υπογρα... ε, το ξαναλέμε για να το εμπεδώσουμε. 15,4 ποσοστιαίες πονάδες καταγράφει η Νέα Δημοκρατία ε, ως προβάδισμα έναντι του ΣΥΡΙΖΑ 13,8%. Λοιπόν, 29,2 η Νέα Δημοκρατία, 13,8 ο ΣΥΡΙΖΑ. Στην ερώτηση υπογραμμίζω για τις ευρωεκλογές. Την ίδια ώρα έχουμε και άλλα ανατρεπτικά στοιχεία. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους και να πούμε χρόνια πολλά στον Δανιήλ που γιορτάζει σήμερα. Είναι, είναι του Οσίου Δανιήλ, του Στυλίτη, του μεγάλου ασκητή της Ορθοδοξίας μας κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, την αγάπη μου, πολλά χαμόγελα. Ε, παραμερίστε τις αναποδιές που έχουμε μέσα στους Σαρακοστής και προχωράτε μπροστά. Λοιπόν, προχωρούμε στα πιο ενδιαφέροντα για τα πατριωτικά κόμματα. Ελίτσα, καλησπέρα. Την αγάπη μου σε όλους και όλες και κάντε μια κοινοποίηση όλοι μαζί. Αυτό το live να πάει στα social media που διαθέτεται, να ενισχύσετε τη φωνή μου και την επικοινωνία αυτά τα live που βγάζουμε που είναι θεωρώ πολύ αποτελεσματικά. Την ίδια ώρα η εκτίμηση της εταιρεία για την εκλογική δύναμη της Νέας Αριστεράς είναι 2,5%. Η Νέα Αριστερά είναι η οι 11 που φύγανε από το ΣΥΡΙΖΑ. Σύμφωνα με αυτή την έρευνα, το ΠΑΣΟΚ και το ΚΟΚΟΕ ενισχύουν τα ποσοστά του, καθώ το ένα φτάνει στο 12,4% και το ΚΟΚΟΕ φτάνει στο 6,8% αντίστοιχα. Ακολούθω. Εδώ είναι η μεγάλη ανατροπή θα έλεγα μετά το ΣΥΡΙΖΑ, είναι η ελληνική λύση που σύμφωνα με τη δημοσκόπηση παίρνει σημαντική αύξηση του ποσοστού της από 4,1% στο 6,5% κυρίε και κύριοι. Μιλάμε για μεγάλη άνοδο της ελληνικής λύσης. Υπογραμμίζω από 4,1% που, που έδινε η ίδια δημοσκόπηση η ίδια εταιρεία σε προηγούμενη δημοσκόπηση πηγαίνει στο 6,5%. Ενώ οι Νίκη και Σπαρτιάτες είναι στο 3,3% και 2% αντίστοιχα. Δηλαδή 3,3% η νίκη και 2% οι Σπαρτιάτες. Οι Σπαρτιάτες έχουν πάρει την κάτω βόλτα κυρίε και κύριοι μετά από όλο αυτό το πυροτέχνημα που ονομάζεται stingas και τα λοιπά. Έξι μήνες μετά τις βουλευτικές εκλογές του Ιουνίου η Νέα Δημοκρατία διατηρεί το προβάδισμα της δημοσκοπήσεις, παρόλο που άρεσε να καταγράφονται οι πρώτες απώλειες εν ώψη των ευρωεκλογών Λοιπόν, έχουμε τι πρώτε απόλυτε, και να θυμηθείτε στι ευρωεκλογέ, που είναι χαλαρή η ψήφο, θα έχουμε σημαντικές απώλειε για την κυβερνόσα παράταξη. Λία, καλησπέρα. Και θα έχουμε ενίσχυση των κομμάτων τη αντιπολίτευση. Όπω βλέπετε εδώ, ήδη άρχισε να ανεβαίνει ο ΣΥΡΙΖΑ και μία θεαματική πρόοδο, δημοσκοπική πρόοδο για την ελληνική λύση. Πρέπει να προβληματιστούν οι νίκοι και οι σπαρτιάτες που χάνουν επικίνδυνα κυρίες και κύριοι. Χάνουν επικίνδυνα σύμφωνα με τη δημοσκόπηση. Σε ερώτηση τι θα ψηφίζατε αν γινόταν εθνικές εκλογές η διαφορά Νέα Δημοκρατία ΣΥΡΙΖΑ βρίσκεται στο 18,2%. Η Νέα Δημοκρατία βρίσκεται στο 31,2%. Και ο ΣΥΡΙΖΑ ακολουθεί με 13%. Επιστρέφοντα στη δεύτερη θέση μετά από διαρκή δημοσκοπική κάμψη που τον έδειχνε να βρίσκεται στην τρίτη θέση. Οπότε, κύριε Ανδρουλάκη, μην χαίρεστε και πολύ. Ε, λοιπόν, αυτά είναι τα πρώτα στοιχεία τη εταιρεία Interview που. Οι δύο ανατροπές οι ευχάριστες για τα κόμματα εννοώ είναι ο ΣΥΡΙΖΑ στη δεύτερη θέση και η ελληνική λύση ε, που πρέπει να κάνουν πανηγύρια αυτά τα δύο κόμματα. Έτσι, ειδικά η ελληνική λύση που πήγε στο 6,5% από 4,1%. Και είναι για κλάματα σύμφωνα με τα δημοσκοπικά ευρήματα οι νίκοι και οι Σπαρτιάτες. Λυπούμαστε βαθύτατα, πρέπει να κάνουν αντιπολίτευση, το έχουμε πει από καιρό, αλλά προς το παρόν δεν πείθουν. Ε, Ευστρατεία, καλησπέρα, καλησπέρα. Ε, λοιπόν, πραγματικά έπαθα μεγάλη λαχτάρα ανήμερα το γιο Νικολάου, ο Θεός να φυλάει, ο Φεστός, τι έπαθε ο Φεστός, ο φίλος μας. Λοιπόν, χρόνια πολλά στην Ομογένεια, στην Κύπρο μας γιατί και η Κύπρος είναι ελληνική ασκέτος σαν ο Μητσοτάκης όταν ήρθε εδώ ο Ερντογάν έθεσε επιδερμικά το θέμα του Κυπριακού που πρέπει να λυθεί πρέπει πρώτα για να καταρχήν για, έγινε η συνάντηση εδώ στην Αθήνα Ερντογάν Μητσοτάκη τι καταλάβατε εσείς λύθηκε κάτι το Κυπριακό είναι άλυτο η Κύπρος μας είναι ελληνική τα κατεχόμενα ανήκουν στην Κύπρο, ανήκουν στην Ελλάδα μας, στη Μεγάλη Ελλάδα μας. Δεν ανήκουν σε κανένα Ερντογάν και κανένα Τούρκο ε, και μάλιστα ο Γέρα Πετρίτης έκανε και υπόκληση και μάλιστα το Υπουργείο Εξωτερικών έσφαλε κυρίες και κύριοι όταν έβγαλε ανακοίνωση και είπε ότι πρόκειται περί γελιοτήτων. Είναι γελιότητε δηλαδή αυτοί που σχολιάζουν. Όλοι εμεί που σχολιάσαμε αρνητικά αυτή την υπόκριση του Γεραπετρίτη στον Ορδογάν, είμαστε γελοί. Γελοί είστε εσεί εκεί στο Υπουργείο Εξωτερικών που έχετε το θράσος να βγάζετε τέτοια συμπεράσματα. Είναι η διπλωματία αυτή που κάνετε εκεί στο Υπουργείο Εξωτερικών. Γελιότητε είναι κυρίε και κύριοι. Γελοί είστε εσεί εκεί στο Υπουργείο Εξωτερικών που έχετε το θράσος να κοροϊδεύετε τον κόσμο που αντέδρασε αυτή, απέναντι σε αυτή την υπόκληση. Βεβαίω και αντιδράσαμε. Εσεί εκεί στο Υπουργείο Εξωτερικών, οι διπλωμάτε με τι γραβάτε και με τα δαχτυλίδια, τι κάνετε, τι κάνετε για να δικαιωθεί η ελληνική πλευρά, τι κάνετε, φέρατε τον Αρντογάν εδώ για το Θεαθήνε και δεν κερδίσαμε τίποτα από αυτή τη συνάντηση. Έτσι, πυροτεχνήματα είστε εκεί στο Υπουργείο Εξωτερικών που λειτουργείτε πολλές φορές και εις βάρος των ελληνικών συμφερόντων. Αυτή είναι η πραγματικότητα κυρίες και κύριοι. Και έχουν το θράσος οι διπλωμάτες του Υπουργείου Εξωτερικών να βγάλουν ανακοίνωση ή πολιτική ηγεσία και να, και να χαρακτηρίσουν τον κόσμο ε, ότι είναι γελιότητε αυτή η υπόκληση. Ναι κύριε κύριε Πετρίτη κάνετε υπόκληση στον Ορτογάν και όχι στη Σαγκελαροπούλου. Είναι καταγεγραμμένο αυτό που, από βίντεο δεν είναι μια φωτογραφία. Μην κοροϊδεύετε τον κόσμο έτσι. Δεν τρώμε κουτόχορτο. Δεν τρώμε κουτόχορτο κυρίες και κύριοι. Και πρέπει να σταματήσουν αυτές οι γελιότητες του Υπουργείου Εξωτερικών και του Υπουργού κυρίου κ. Πετρίτη και των διπλωματών και των ακολούθων που έχει εκεί και μας κοροϊδεύουν. Τι κάνατε για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Τα ελληντουρκικά παραμένουν άλυτα. Τι κάνετε για την Κύπρο θέσετε το Κυπριακό, φέρετε τον Ερντογάν εδώ και το κάνετε και υπόκληση κιόλα. Το κάνετε και υπόκληση και έχετε τα μούτρα να μιλάτε εσείς περί δημοκρατίας και σεβασμού. Δεν τρεπόμαστε λίγο λέω εγώ. Έχετε το θράσος να βγάζετε και ανακοινώσεις και να μιλάτε για γελιότητες. Είδατε σε, όλο, σε όλα τα social media οι περισσότεροι Έλληνες αυτό το επέκριναν. Δεν σέβεστε ούτε τη λαϊκή βούληση, δεν σέβεστε, δεν ακούτε το λαό. Βρίσκεστε σε μια γυάλα που τρώτε εσείς και οι ευλικοί σας. Βγείτε από τη γυάλα σας επιτέλους οι Έλληνες πολιτικοί και δε στο Υπουργείο Εξωτερικών εκεί που τρώτε κουτόχορτο. Βγείτε από τη γυάλα σας επιτέλους και μιλήστε στο λαό, βγείτε στην κοινωνία, δείτε τα προβλήματα της επιβίωσης σήμερα για τον Έλληνα πολίτη που έχει γονατίσει, που τον έχετε κάνει δούλο σας. Αυτή είναι η σκληρή πραγματικότητα κυρίες και κύριοι της ελληνικής ε, επικράτεια, της ελληνικής, ε, το, ε, ε, σήμερα. Με συγχωρείτε, ε, είμαι πολύ εκνευρισμένος επειδή πνίγομαι από δίκαιο και έχω δικαίωμα να αντιδράσω έτσι όπως αντιδρούν εκείνοι. Είναι, είναι, είναι Υπουργείο Εξωτερικών αυτό να βγάζει ανακοίνωση και να χαρακτηρίζει γελιότητες. Γελοί είστε που βγάλατε αυτή την ανακοίνωση. Υπογραμμίζω. Έλα τώρα, έλα τώρα το θράσος σας ξεπέρασε κάθε όριο. κάθε όριο χαρακτηρίζεται το λαό γελίο δηλαδή που κάνει αυτήν την, την παρατήρηση που όφιλε να κάνει και οφείλαμε να κάνουμε να κάνουμε υπόκληση στον Ερντογάν στον Ερντογάν κάνετε κύριε Γεραπετρίτη βεβαίως και δεν εκφράζεται τον ελληνικό λαό τον ελληνικό λαό που έχει εθνικό φρόνημα έτσι, και είναι φαντάζομαι οι περισσότεροι Έλληνες έτσι δεν, δεν εκφράζεται τον ελληνικό λαό. Βγείτε από τη γυάλα σας επιτέλους. Μας φτάσατε να χρεοκοπήσει η Ελλάδα 430 δισεκατομμύρια ευρώ χρέος. Ο Έλληνας, ο νέος σήμερα στην Ελλάδα δινοπαθεί, παίρνει το χαρτζιλίκι της γεγιάς και του παππού τη σύνταξη, τα δώρα για να τα βγάλει πέρα. Έχετε ταπεινώσει τον Έλληνα πολίτη, τον Έλληνα αγρότη, τον Έλληνα ελεύθερο επαγγελματία, τον Έλληνα επιχειρηματία. Δεν μιλάω για τους μεγαλοχαρχαρίες, έτσι εσείς περάζετε τις μαρίδες όχι τους χαρχαρίες. Αυτή είναι η σκληρή πραγματικότητα. Έχουν και το θράσος μιλάνε από πάνω αντί να απολογηθούν στον ελληνικό λαό. Τι κάνετε για την ακρίβεια. Έχουμε τα, τα, τα αγροτικά προϊόντα που παράγει η ελληνική γη μας. Στο Λονδίνο και στη Γερμανία είναι πιο φτηνά τα ίδια προϊόντα από ό,τι στα ελληνικά σούπερ μάρκετ. Και μιλάτε ακόμη εσείς για αξιοκρατία και για ισονομία και για δημοκρατία. Γίνατε υπ... γι... φερέφωνα των βιομηχανικών συμφερόντων. Γίνετε φερέφωνα των μεγαλοκαρχαριών. Πού είναι η πολιτική σας. Το αποτέλεσμα. Έχετε αποτέλεσμα στην πολιτική που ασκείτε σε αυτή τη χώρα όχι δεν έχετε όταν η ακρίβεια χτύπησε κόκκινο και υποκλεινόμαστε προσκυνούμε τον Ερντογάν εδώ στη χώρα μας όχι δεν το, δεχ, δεν, δεν το δεχόμαστε αυτό κυρίες και κύριοι αρκετά ταπεινώθηκε ταπεινώθηκαν και οι προγονείς μας και εμείς από τον Τούρκο και δεν μπορούμε να τον κάνουμε από τη μία στιγμή στην άλλη φίλο. Τα θεατριλίκια του Ερντογάν δεν περνάνε, δεν πίστηκα προσωπικά από τα θεατριλίκια του Ερντογάν που έκανε επί ελληνικού εδάφους και που μας έλεγε ότι θα έρθει νύχτα στην Αθήνα και το εννοούσε προφανώς αυτό. Έλα μιλάνε οι γελοί τώρα για γελιότητες, στο Υπουργείο Εξωτερικών είχαν το θράσο να βγάλουν και ανακοίνωση να μας επικρίνουν όλους. Καλησπέρα στην Πάτρα Κωνσταντίνα κυρίες και κύριοι. Αυτά είναι τα δημοσκοπικά ευρήματα. Λοιπόν, ε, σ' άλλους θεού, ε, εύχομαι όλες και όλοι να είστε καλά όπου και να βρίσκεστε. Ε, λοιπόν, ανακοινώθηκε πριν λίγο. Επίσης, στο ποδόσφαιρο τι γίνεται. Τι γίνεται Παναγιώτα μου στο ποδόσφαιρο. Έχουν μετατρέψει τον αθλητισμό. Από τότε που έγινε καταρχήν ο αθλητισμό επαγγελματικό, επικρατεί ο χολιγανισμό και οι μισθοφόροι του, ε, του, τη κάθε ομάδα. Γιατί δεν υπάρχει εισαγγελική έρευνα που να διερευνήσει όμω, όχι να λέμε μόνο στα δελτία ειδήσεων και να μα κοροϊδεύουν και οι εισαγγελεί και οι δικαστέ και οι πολιτικοί. Υπάρχουν μισθοφόροι σε κάθε ομάδα που φανατίζουν τα παιδιά τα δίνουν φωτοβολίδες, ναυτικές φωτοβολίδες, βόμβες, μολότοφ και δεν ξέρω κι εγώ τι άλλο. Έτσι. Και το κράτος παραμένει θεατής. Τώρα ξύπνησε το κράτος. Τώρα ξυπνήσατε εσείς. Αφού αυτοί που σας χρηματοδοτούν ως κόμματα, αυτοί έχουν και τις ομάδες. Δεν το ξέρατε αυτό. Μην κοροϊδεύετε τον κόσμο άλλο. Επιτέλους. Επιτέλους να σταματήσει ο, ο επαγγελματικός πρωταθελτισμός εδώ και τώρα. Δεν μπορεί να σκοτώνονται αστυνομικοί ή φύλαθλοι. Ένα έτη 2023 είμαστε ακόμη τριτοκοσμική χώρα. Υπό την ανοχή του κράτους η ηθικός αυτοργός της δολοφονικής του αστυνομικού στο Ρέντι είναι το κράτος. Κυρίες και κύριοι σε συνεργασία με τον υπόκοσμο του ποδοσφαίρου. Γιατί ένα, μέρο, ένα, ένα, ένα μέρος του, ε, των πρω, πρωτοπαλικάρων του ποδοσφαίρου είναι υπόκοσμος και να μην κρυβόμαστε πίσω από το δάκτυλό μας. Ποιοι χρηματοδοτούν τους συνδέσμους, ποιοι χρηματοδοτούν τους χούλιγκαν. Οι χούλιγκαν είναι οι μισθοφόροι κυρίες και κύριοι. Γιατί κορεδεύουν τον κόσμο. Κοινοποιήστε αυτό το live να πάει παντού να ακουστεί και αυτή η φωνή και κλεισμένο το θερόν λοιπόν για διάστημα δύο μηνών. Ε και τι έγινε θα πραγματοποιηθούν οι αγώνες λέει του Super League ε, και δύο μήνες μετά θα ξεχαστεί μετά πάλι τα ίδια. Είναι λύση αυτή στο πρόβλημα είναι αυτή πολιτική όταν δεν υπάρχει αποτελεσματικότητα σε μία πολιτική που ασκεί σε οποιοδήποτε τομέα μία κυβέρνηση δεν είναι πολιτική είναι πυροτεχνήματα που εξαφανίζονται και μετά επανέρχεται αυτό που είχαμε κάποτε κυρίες και κύριοι κοινοποιήστε και αυτό το live να πάει παντού οι παίρνουν πρόγκρα. ακριβώς οι για να κοροδεύουν τον κόσμο, αυτή είναι η πραγματικότητα κυρίες και κύριοι αύριο είναι το Αγίου Σπυρίδωνος είναι μεγάλη γιορτή για την Ορθοδοξία ε, γιορτάζει Κέρκυρα γιορτάζει ε, η Κέρκυρα που έχει σώσει πολύ κόσμο εκεί κάποτε ο Άγιος Πυρίδωνας. Ο Άγιος Πυρίδωνας ο θαυματουργός όπως λέμε, τριμηθούν του θαυματουργού, είναι μέγας, είναι τρανός πνευματικά. Λοιπόν, πού είναι η δημοσκόπηση, είναι της εταιρεία Interview. Ε, ρωτάει κάποιος εδώ. Λοιπόν, τώρα ο λόγος είναι σε εσά, κυρίες και κύριοι να θέσετε τα δικά σας ερωτήματα, προβληματισμούς, οτιδήποτε θέλετε για να ανταλλάξουμε απόψεις και να... Ε, έχουμε αυτή τη συνομιλία. Ε, Εντωμεταξύ, αυτό που έγινε στη Θεσσαλονίκη με τη γυναίκα που κατασπάραξε ένα σκυλί, ειλικρινά είναι τρομακτικό. Είναι τρομακτικό να κατασπαράζονται άνθρωποι σήμερα από σκυλιά και να λέει ο διοκτήτη 37 ετών μόνο ότι ε, δεν ήξερε ότι θα ανοίξει τρύπα το σκυλί και θα βγει έξω. Είναι αδιανόητο. Αυτή η γυναίκα είναι μάρτυρα μόλις 50 ετών, μητέρα δύο παιδιών. Τραγικέ καταστάσει, κυρίε και κύριοι. Όσοι έχετε σκυλιά, ε, να προσέχετε. Κι εγώ έχω ένα μικρό σκυλάκι, όλοι μας ε, σχεδόν έχουμε. Βέβαια, όχι στον φανατισμό και στην αυτόμετα σκυλιά. Έτσι. Ε, πράγματα τα οποία να μην υπερβαίνουν ε, τα όρια και βεβαίω όσοι έχουν, τρομερό αυτό και φοβερό. Όσοι έχουν σκυλιά, θα πρέπει να τα προστατεύουν προκειμένου ε, να μην. Ε, κινδυνεύσουν άνθρωποι. Ξέρετε τώρα, ο ιδιοκτήτη θα κατηγορηθεί προφανώ με βαρύτατε κατηγορίε μετά από αυτό που έγινε στη Θεσσαλονίκη σε 50χρονη γυναίκα. Τραγικέ καταστάσει. Ο Πούτιν. Ο Πούτιν θα είναι ξανά υποψήφιο πρόεδρο τη εκλογές του 2024, τον ανακοίνωσε πρόσφατα και την ίδια στιγμή ο Ρώσος πρόεδρο προχωρά. Ε, καταρχήν, Υπάρχει μία ε, οπισθοχώρηση από τις Ουκρανικές δυνάμεις, διότι η χρηματοδότηση των Αμερικανών και της Ευρώπης σταματάει. Το έχουμε πει αυτό. Τώρα θα έχουμε την οπισθοχώρηση, ήδη από χθες το βράδυ άρχισε να επιστοχωρεί η Ουκρανική πλευρά και να εισβάλλει όλο και πιο μέσα ε, στην ουκρανικού εδάφους θα φτάσει στο Κίεβο κυρίες και κύριοι. Η Ρωσία το έχουμε πει εδώ και μήνες και τώρα φαίνεται ότι ήρθε η ώρα να γίνει πράξη αυτό ότι η Ρωσία θα φτάσει στο Κίεβο, θα καταλάβει ένα μεγάλο μέρος της ε, Ουκρανίας. Ε, αυτή είναι η είδηση της ημέρας ε, και τα λοιπά διότι η Ευρώπη ανακοινώνει από μέρα σε μέρα ότι σταματάει εντελώς τη χρηματοδότηση. Ήδη το Κογκρέσο ε, έβγαλε απόφαση ότι ε, πάμε για διακοπή, οριστική διακοπή της χρηματοδότησης στον πόλεμο στην Ουκρανία. Στη μέση της Ανατολή γίνεται σφαγή. Ο Νετανιάχου φαίνεται να χάνει κυρίες και κύριοι. Ε, η Χαμάς φαίνεται να κερδίζει το έδαφος σύμφωνα με τις τελευταίες, με τελευταίες πληροφορίες από ξένα πρακτορία ειδήσεων, ασκέτος αν τα ευρωπαϊκά μέσα ενημέρωσης θέλανε να παρουσιάσουν, να παρουσιάσουν αυτόν τον πόλεμο ότι κερδίζεται από τον Νετανιάχο, από το Ισραήλ. Χάνει ο Νετανιάχο αυτή τη στιγμή και χάνει επικίνδυνα. Και δεν ξέρω κι εγώ που θα φτάσει η Χαμάς. Καλησπέρα Γιώργο Ποβόλο, καλησπέρα στην Κάτια. Κυρίε και κύριοι, κοινοποιήστε και αυτό το live να πάει παντού, να ακουστεί και αυτή η φωνή. Ε, χρόνια πολλά λοιπόν στο Δανίλ σήμερα που γιορτάζει. Χρόνια πολλά στο Σπυρίδων που γιορτάζει αύριο και Σπυριδούλα, μεγάλη γιορτή. Εκεί στην Κέρκυρα αλλάζουν τα παπούτσια του Αγίου Σπυρίδων από ό,τι λένε και τα λοιπά. Δεν έχω πάει προσωπικά, αλλά έχουν πάει φίλοι μου και μου έχουν πει ότι επιτελούνται θαυμαστά γεγονότα. Σε αυτό το νησί. Γεια σου Γιώργο Ποσέρες στην ΕΦΕΛ. Ε, καλησπέρα, καλησπέρα Αλία. Μακάρι θα ήθελα να κερδίσει η Χαμάς για τους Παλαιστίνιους. Κυρίες και κύριοι οι Παλαιστίνοι έχουν υποστεί τα πάντινα τα τελευταία χρόνια από το Ισραήλ διότι δεν τους δίνεται το δικαίωμα να ιδρύσουν δικό τους κράτος. Είναι αυτό δημοκρατικό κύριε Νετανιάχου. Πόσο δίκιο άραγε κύριε πρόεδρε του Ισραήλ είναι αυτό να μην αφήνετε τους Παλαιστίνους και να τους έχετε υποδιωγμών δεκάδες χρόνια να ιδρύσουν το δικό τους κράτος. Τους έχετε ταπεινώσει επί χρόνια. Τους έχετε εκδιώξει επί χρόνια. Τους έχετε υπό άγριων διωγμών επί χρόνια. Και θέλετε να μην αντιδράσουν οι σύμμαχοι αυτών των, των Παλαιστινίων. Είπαμε. Είπαμε κύριε Νετανιάχου, μπορεί να είστε χρόνια στην εξουσία εκεί και να τα ξέρετε πολύ καλά τα συστήματα διαφθοράς αλλά και η άλλη πλευρά έχει και αυτή κάποια δύναμη. Από, από όσο δείχνουν τα πράγματα. Και η Χαμά έχει από πίσω τον αραβικό κόσμο. Δεν είναι τυχαία. Ασχέτω αν εσεί την χαρακτηρίζετε τρομοκρατική οργάνωση. Το κράτος του Ισραήλ δεν είναι τρομοκρατική οργάνωση. Τι είναι όταν επί χρόνια εκδιώκει και έχει υπογραμμίζω υπό άγρων διωγμών τους Παλαιστινίους και δεν τους αφήνει να αντιδράσουν. Ε, είχα πάρει συνέντευξη από τον πρέσβη της Παλαιστίνης στην Ελλάδα το 2013 κυρίες και κύριοι και όταν μου μίλαγε για το κράτος του και για το διωγμό που ε, δέχεται, δέχονται οι Παλαιστίνοι από τους Ισραηλινούς βούρκωσε ο άνθρωπος αυτός βούρκουσε πραγματικά και ειλικρινά ε, τι να πει κανείς, τι να πει κανείς. Ε, εγώ θεωρώ ότι ο πόλεμος αυτός θα κρατήσει πολύ, θα έχουμε έναν νέο πόλεμο Ουκρανίας, δηλαδή θα έχει διάρκεια, διότι στη λωρίδα της Γάζας από μικρό παιδί θυμάμαι ότι οι συγκρούσεις δεν έχουν σταματήσει ποτέ, αλλά τώρα έφτασε η ώρα να ολοκληρωθεί η εξυγίανση, να ολοκληρωθεί ε, το ξεκαθάρισμα, να γίνει το ξεκαθάρισμα που λέμε. Όπως γίνεται ξεκαθάρισμα σε πολλά πράγματα της ζωής μας, σε όλους τους τομείς της ζωής μας, κάποια στιγμή μπορεί ο Θεός αργεί αλλά δεν λησμονεί, να το ξέρουμε αυτό. Ο Θεός αργεί αλλά δεν λησμονεί, σε όσους πιστεύουν στο Θεό γιατί υπάρχουν και κάποιοι είναι λίγοι που δεν πιστεύουν σεβαστό και αυτό αλλά δεν μπορεί αυτοί που δεν πιστεύουν να επικρίνουν εμάς που πιστεύουμε εκεί θα μας βρουν μπροστά τους όπως εμείς δεν ασχολούμαστε με αυτούς που δεν πιστεύουν ο καθένας ακολουθεί το δρόμο του είμαστε ελεύθερα όντα ασκέτως αν το σύστημα το παγκόσμιο σύστημα του υπερελισμού ε, θέλει να μας κάνει υπόδουλα όντα κυρίε και κύριοι. Έχουμε την ελεύθερη βούληση, το αυτεξούσιο από τον Θεό και το σύστημα, το παγκόσμιο σύστημα διακυβέρνηση θέλει να μας κάνει ειδικά με την τεχνητή νοημοσύνη που μπαίνει και στο ελληνικό δημόσιο και μάλιστα ουσιαστικά η Κεραμέως είπε προχτές ότι ουσιαστικά υπογραμμίζω, θέλω να είμαι ακριβής και ειλικρινής σε αυτά που λέω, είπε ότι τι, θα, κάνουν, θα γίνονται προσλήψεις μέχρι, μέσω τεχνητής νοημοσύνης. Προσλήψεις εκπαιδευτικών στο δημόσιο μέσω τεχνητής του νοημοσύνης. Ε, ο ψηφιακός βοηθός που έρχεται, έτσι, και στο Gov έρχεται ο ψηφιακός βοηθός. Αυτός ο ψηφιακός βοηθός έχει δύο όψεις, όπως και το νόμισμα έχει δύο όψεις. Ας μην βλέπουμε μόνο την καλή του όψη που είναι η άμεση εξυπηρέτηση του πολίτη, όπως λέει το κράτος, ας βλέπουμε και την άλλη όψη, ε, αυτά που κρύβονται πίσω από την άλλη άκρη του νομίσματος. Έτσι. Η τεχνητή νοημοσύνη είναι μια επικίνδυνη, όταν γίνεται κατάχρηση αυτής, επικίνδυνη τεχνολογία που μπορεί να εξολοθρεύσει ακόμη και τον άνθρωπο εν ευθέτω χρόνο. Η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί, όχι μπορεί, θα αντικαταστήσει τον άνθρωπο σε πολλές δραστηριότητες του. Αυτό είναι δεδομένο. Αλλά το θέμα είναι ότι όπως λένε και ερευνητές τεχνητής νοημοσύνης της εταιρεία που είχα πει και την άλλη φορά που δουλεύουν σε αυτή την εταιρεία οι μεγαλύτεροι επιστήμονες τεχνητής νοημοσύνης μπορεί να καταστρέψει, όχι μπορεί, η τεχνητή νοημοσύνη θα καταστρέψει τον άνθρωπο. Κυρίε και κύριοι δεν είπαν μπορεί θα καταστρέψει τον άνθρωπο έτσι έχει προχωρήσει τόσο ραγδαία και μάλιστα σε ένα δύο χρόνια από τώρα θα μιλάμε και θα δούμε πράγματα τα οποία ούτε καν φανταζόμασταν με την τεχνητή νοημοσύνη ειδικά με το chat ε, ε, HBT θα δούμε πράγματα που δεν φανταζόμαστε να σεβόμαστε, χαθήκαμε καμία καλή ξυπηρέτηση την άλλη φορά, η Λία τη λέει, από λάθο εφορία, κυρίε και κύριοι. Λοιπόν, αυτή, αυτά είναι τα νέα προ στιγμή. Για οτιδήποτε νεότερο θα σα ενημερώσω αμέσω. Ε, να πούμε πάλι χρόνια πολλά στον Δανιήλ. Σήμερα είναι του Οσίου Δανιήλ του Στυλίτη, του μεγάλου ασκητή. Αύριο γιορτάζει ο Περαιός, ο Πολιούχος ο... του Άγιο Σπυρίδωνας. Αύριο γιορτάζει ο Περαιάς, γιορτάζει Κέρκυρα, γιορτάζουν πολλέ πόλεις και χωριά ανά την επικράτεια κυρίε και κύριοι. Μεγάλος και θαυμαστός ο Άγιος Σπυρίδωνας, την ευκή του να έχουμε. Εγώ γυρίθηκα σε ένα χωριό, στα Μοίρα Λάρισα που Πολιούχο έχουμε τον Άγιο Σπυρίδωνα και εύχομαι την ευχή του να έχουμε ε... Ο Άγιος Σπυρίδωνας ήταν ένας φτωχός βοσκός και έφτασε να γίνει μέσα από την ε, πιστή τήρηση των εντολών του Θεού να γίνει επίσκοπος τριμηθούντος και να επιτελεί θαυμαστά γεγονότα από τότε ως σήμερα και στους αιώνας των αιώνων. Ο Άγιος Σπυρίδωνας είναι μεγάλος Άγιος, έχει επιτελέσει θαυμαστά γεγονότα που πραγματικά δεν εξηγούνται σε καμία περίπτωση από κανέναν, δεν ερμηνεύονται, δεν αποδίδονται σε... με τη λογική του ανθρώπου, διότι κανένα θαύμα δεν μπορεί να εξηγηθεί από τη λογική του ανθρώπου. Είναι το υπερφύσιν, το υπερφύσιν δεν εξηγείται, με το καταφύσιν, δηλαδή με τη λογική. Η λογική φτάνει μέχρι εδώ. Από εκεί και πάνω είναι το υπερφύσιν. Αυτό δεν εξηγείται με την ούτε καμία τεχνητή νοημοσύνη, ούτε κανένας και τίποτα δεν μπορεί να το εξηγήσει αυτό. Είναι πολύ θαυματουργός να μας λυπηθεί να... Ναι. Ε, από το chat GPT τη φάση όντω. Ναι. Ο... Τσαντούλη, τι λέει εδώ, από το chat GPT. Ναι. Ε, αυτή η τεχνολογία που ανέφερε τώρα, αγαπητέ θεατή μου, έχω να σου πω ότι είναι η πιο επικίνδυνη που βγήκε τον το τελευταίο χρόνο, αν δεν κάνω λάθο, αυτή η τεχνολογία που ανέφερε τώρα, το chat GPT. Ε, και πραγματικά έχουν κρούσει τον κόδωνα του κινδύνου επιστήμονες του εξωτερικού για το τι μπορεί να καταφέρει αυτή η τεχνολογία και πώς μπορεί να υποβαθμίσει τον ανθρώπινο παράγοντα να, α, να τον θεωρήσει περιτό όν τον άνθρωπο. Περιτό. Περιτό. Και το σημαντικότερο από όλα ποιο είναι. Στην Χριστίνη, καλησπέρα στην Κρήτη. Είναι ότι η τεχνητή νοημοσύνη εν ευθέτω χρόνο θα θεωρήσει, θα μας κάνει, θα, θα μας κάνει να θεωρήσουμε ως, σε όσους καταφέρει ότι είναι περιττός και ο Θεός. Εγώ μπορώ να σας τα κάνω όλα. Είναι περιττός ο Θεός, μην πιστεύετε στο Θεό. Κυρίες και κύριοι, μιλάμε για ύπουλο σχέδιο σκοτεινής φύσεως διότι θα παρέχει πολλές ευκολίες, θα παρέχει άμεση εξυπηρέτηση, θα κάνει τη ζωή μας πολύ εύκολη. Αλλά να πούμε και το άλλο, ότι και ο Αντίχριστος θα είναι πολύ όμορφος και ο Αντίχριστος θα είναι πολύ συμπαθής και ο Αντίχριστος θα είναι πάρα πολύ αγαπητός από όλους και από όλες. Γι' αυτός προσέχουμε. Ό,τι λάμπει δεν είναι χρυσός. Τις περισσότερες φορές έχω διαπιστώσει στη ζωή μου κυρίες και κύριοι και σας κοιτάζω στα μάτια και μιλάω εμπειρία ότι ό,τι έλαμπε τις περισσότερες φορές δεν ήταν χρυσός. Να προσέχετε κι εσείς σε ανθρώπους και σε καταστάσεις ότι λάμπει δεν είναι χρυσός. Αυτό κρατήστε το καλά και μην ενθουσιάζεστε από πράγματα και ανθρώπους εύκολα. Μην γίνεστε ευκολόπιστοι. Να εξετάζουμε ένα πράγμα, έναν άνθρωπο και μια κατάσταση σε βάθος χρόνου. Μέσα από τις πράξεις, μέσα από τα αποτελέσματα. Όχι να είμαστε αυθόρμητοι και να βγάζουμε γρήγορα συμπεράσματα. Όσοι το έκαναν αυτό έκλαψαν οδυνηρά. Όσοι το έκαναν αυτό όπως λένε η ε, πρόγρα, ε, όπως λένε και οι σοφοί γέροντες ε, του κόσμου αυτού όποιος βιάζεται υπηρετεί το τον πονηρό μη βιάζεσαι, μη βιάζεσαι, ο Θεός δεν βιάζεται, δρά σιγά σιγά όπως το ριάκι, όχι όπως ο χήμαρος. Έτσι μου είπε τις προάλλες ένας γέροντας κύριε και κύριοι. Ο Θεός, το επαναλαμβάνω αυτό για να το, γιατί μου αρέσει και εμένα πολύ, δρά όπως το ριάκι, σιγά σιγά, αλλά επιτελεί το έργο του. Όχι ως ποταμός, ως χήμαρος. Ο σχήμαρος λειτουργούν άλλες δυνάμεις, οι δυνάμεις του. σκότους, κυρίες και κύριοι και αν τύχει λέω κάποι, κάτι επικίνδυνο στη ζωή μου και πρέπει άμεσα να δράσει ο Θεός βεβαίως λέει και θα δράσει άμεσα, βεβαίως και θα σε προστατέψει άμεσα αλλά μιλάμε για, για όχι απρόβλεπτες καταστάσεις γι' αυτό λέμε μέσω των ψαλμών του Δαβίδ κυρίες και κύριοι να μας φυλάγεις έτσι από ευνίδιο θάνατο και από απρόσμενα πράγματα δηλαδή να μην... Γιατί αυτό που θέλει να προκαλέσει σήμερα ο πουνερός στον κόσμο είναι ο φόβος. Ο φόβος υποδηλώνει. Ο φόβος σε κάνει σκλάβο. Ο φόβος σε κάνει ε, να αισθάνεσαι ότι δεν είσαι τίποτα απολύτω. Προσέξτε να διαχωρίσουμε την ταπεινοφροσύνη από την αξιοπρέπεια. Ο Θεός μας στέλνει οι αξιοπρεπείς. Δεν μας στέλνει ρακένδι τους. Προσέξτε το αυτό κυρίε και κύριοι. Έτσι. και μην, ε, μην τα μπερδεύουμε αυτά τα πράγματα αυτά λένε οι σοφοί που έχουν μια ιδιαίτερη σχέση με το Θεό που εμείς δεν μπορούμε να τη φτάσουμε διότι έχουν ένα βαθμό καθαρότητος πολύ πιο υψηλό έχουν ανέβει την κλίμακα των αρετών που εμείς είμαστε πολύ χαμηλά Έτσι. και γι' αυτό η προσευχή τους και μια ευχή τους ακούγεται στο Θεό γιατί, γιατί είναι σε άλλο επίπεδο Λοιπόν, πρέπει να ακούμε περισσότερο του μοναχού και τι μοναχέ, γιατί έχουμε ξεφύγει πολύ. Μαρία, Μαρία, καλησπέρα, Ελένη. Κυρίε και κύριοι, στέλνω την αγάπη μου. Θέλω και τα δικά σα μηνύματα. Στείλτε και τα δικά σα μηνύματα. Εδώ έχουμε αυτή την επικοινωνία, τη συχνή επικοινωνία, που στα live μα δεν θίγουμε μόνο ένα θέμα. Θίγουμε επικαιρότητα, πνευματικά, όλα. Όλα είναι στη ζωή μέσα. Όλα είναι στη ζωή. Κυρίε και κύριοι, χαιρετισμού από Γερμανία, Ελένη, στη Γερμανία μα, την ομογένεια που έχω, ιδιαίτερη αδυναμία στην ομογένεια. Τα φιλιά μα σε όλου του ομογενεί, όπου και να βρίσκονται, στη Γερμανία, σε όλη την Ευρώπη, στην Αμερική, στον Καναδά, στην Αυστραλία. Ε, Βεβαίω η Κύπρο μα δεν είναι, η Κύπρος μας δεν είναι, είναι Ελλάδα. Η Κύπρος είναι Ελλάδα κυρίες και κύριοι και έτσι να αισθάνεστε αδελφοί Κύπροι, να, Έλληνες ε, ασκέτως αν η Ελλάδα δεν, η ε, Έλληνες πολιτική, όχι ο λαός ο λαός σας θεωρεί αδέλφια του, είμαστε ένα εμείς. Οι, κάποιοι Έλληνες πολιτικοί σας προδώσανε και έχετε δίκιο να είστε επικραμένοι από ορισμένου Έλληνες πολιτικούς. Φίλες και φίλοι μου, να πούμε ότι στην Κύπρο θα πάει και η Αγία Ζώνη για ένα μήνα. Για ένα μήνα ε, θα μεταφερθεί η Αγία Ζώνη της Παναγίας από τη μονίβα του πεδίου του Άγιου Όρος και που φυλάσσεται εδώ και αιώνε στην ε, νήσο Κύπρο. Για ένα μήνα θα είναι εκεί. Μεγάλη ευλογία για, για την Κύπρο, αυτή η μεταφορά της, ε, του μοναδικού θεομητορικού κημηλίου μόνο εσάς για ενημέρωση. Ελένη, να είστε καλά Ελένη, την αγάπη μου. Εδώ μιλάμε από καρδιάς, δεν έχουμε κείμενα μπροστά μας να διαβάζουμε, δεν έχω, δεν έχω, κάτι, δεν έχω προετοιμαστεί για να τα πω όλα αυτά, μιλάω αυθόρμητα και από καρδιάς. Αυτό για όσους ε, προφανώς λένε ότι πολλές φορές κάνω σαρδάμ και τα λοιπά. Ας κάνω σαρδάμ δεν πειράζει, το θέμα είναι να μιλάει η καρδιά ε, και όχι ε, ένα στιμενο κείμενο να διαβάζεις για τα λοιπά κάτι ε, αυτό εμένα δεν μου λέει κάτι λοιπόν κοινοποιήστε και αυτό το live φίλες και φίλοι μου να πάει παντού στους φίλους σας έτσι ενισχύεται τη φωνή μου έτσι με με τις κοινοποιήσει και με τα like αυτό θέλω από εσά μόνο εκφράζετε την έμπρακτη αγάπη σας στο πρόσωπό μου και στην προσπάθεια που κάνουμε και από το βήμα Ορθοδοξίας που είναι το πρώτο εκκλησιαστικό site στην Ελλάδα... και από το τηλεγράφημα news και τα λοιπά. Προσπαθώ να είμαι όσο γίνεται αληθινός, ειλικρινής... και να υπάρχει μεταξύ μας μία ε, επικοινωνία αληθινή, ειλικρινής... Ε, αδελφική, ελληνική επικοινωνία. Με κεφαλαία γράμματα το υπογραμμίζω αυτό... διότι πριν, μέχρι, πριν κάποια χρόνια... Πολλοί ντρεπόντουσαν να πούνε ότι είναι Έλληνες. Μέχρι πριν την κρίση να πούμε ότι ε... τα ελληνικά προϊόντα τα είχαν υποβαθμίσει τα σούπερ μάρκετ και τα βάζανε στα κάτω ράφια. Μετά την κρίση που γεννήθηκε έτσι το ελληνικό φρόνημα αναγεννήθηκε. Ελληνικό προϊόν, ελληνικό προϊόν, ελληνικό προϊόν, ελληνικό προϊόν. Εσείς που σαμποτάρατε τα ελληνικά προϊόντα επί χρόνια. Εσείς μετά την κρίση ελληνικό προϊόν, εσείς οι πουλημένοι βιομήχανοι έτσι που πίνετε το αίμα του λαού, το έλληνα αγρότη και κτηνοτρόφου έτσι που πουλάνε το γάλα 360 και το πουλάτε 10 φορές παραπάνω στο σούπερ μάρκετ και μιλάει ως κρέκας για ελέγχους στα σούπερ μάρκετ κτλ. Πολλοί από αυτοί έπρεπε να είναι φυλακοί σήμερα κυρίες και κύριοι και είναι και βιομήχανοι υποτίθεται Εσκρο, εσκροκερδία και κλεπτομανία τους έχει χτυπήσει αυτή είναι η σκληρή πραγματικότητα και ε, ο μέσος Έλληνας δεν έχει να βγάλει τα τα ε, του το μήνα πέρα με με σύνταξη ε, πίνας με σύνταξη πίνας. Ο, ο Έλληνας αγρότης τι παίρνει 360 ευρώ 380 ευρώ το μήνα του ΕΦΚΑ, οι συνταξιούχοι του ΙΚΑ και τα λοιπά, τι παίρνουν 500 και 600 ευρώ, όταν τα ενίκια ε, στις μεγάλες πόλεις ειδικά έχουν εκτοξευτεί και ποιος ευθύνεται για αυτή την εκτόξευση των ενικείων και τι έκανε το κράτος με τις βίζες που έφερε τους ξένους εδώ να αγοράσουν, μέχρι οι Κινέζοι ήρθαν και αγόρασαν ένα μεγάλο κομμάτι της Αθήνας και της Θεσσαλονίκη. Γιατί για τη βίζα, να πάρουν τη βίζα. Επί Τσίπρα ήρθαν αυτά και τα συνέχισε και ο Μετσοτάκη. επικομμουνιστή Τσίπρα που έφερε τον κασελάκι τώρα και πίσω από τον Κασελάκη κρύβεται ο Τσίπρα. Να ξέρετε, κυρίε και κύριοι. Έτσι. Ο Τσίπρας ο, ο αριστερό, ο ιδιολόγος αυτό που έφερε την ευημερία, που ήθελε να, σκί, να χορέψει πεντοζάλι του Ευρωπαίους που έσκησε τα μνημόνια. Το θέατρο του παραλόγου, κυρίε και κύριοι, και έχουν ακόμη το σθένος, αυτοί οι άνθρωποι να βρίσκονται να είναι μέσα στην πολιτική ζωή της χώρας και είναι, και είναι μέσα στην πολιτική ζωή της χώρας πίσω, κρυμμένοι πίσω από άλλα πρόσωπα. Αυτή είναι η σκληρή πραγματικότητα. Η Ελλάδα αυτή τη στιγμή δεν έχει αντιπολίτευση. Η Ελλάδα αυτή τη στιγμή πάσχει δημοκρατικά, κοινοβουλευτικά επειδή δεν ασκείται έλεγχο επί του κυβερνητικού έργου και όταν σε μια κοινοβουλευτική δημοκρατία δεν ασκείται έλεγχος επί του κυβερνητικού έργου τότε πάσχει η ίδια η δημοκρατία. Πάσχει η, η δημοκρατία και όταν πάσχει η δημοκρατία πάσχουμε όλοι μας κυρίε και κύριοι. Πάσχουμε ως Έλληνες ε, σε όλα τα επίπεδα της ζωής μας. Αυτή τη στιγμή μας έχουν κηρύξει οικονομικό πόλεμο. Θέλουν να μας κάνουν οικονομικούς σκλάβους θέλουν ειλικρινά, εάν υπάρχει και μια προφητεία του Αυγουστίνου Καντιώτη, προχθές πήρα συνέντευξη από τον Γέροντα Νεκτάριου Μουλατσιώτη, ένας άνθρωπος αγαπητός στον κόσμο, ασκέτως αν πολλοί δεν συμφωνούν με αυτά που λέει και τα λοιπά, αλλά στους, στους περισσότερους είναι αγαπητός. Ε μου είπε ότι, λέω, θυμάστε κάτι που να σα είπε ο Αυγουστίνο Καντιώτη, κάποια προφητεία. Ναι, θυμάμαι, λέει. Αυτό που μου είπε και ήταν ε, έτσι κάθετο ήταν το εξή. Ότι η Αθήνα, μου λέει, θα ερημώσει σε μια νύχτα. Πώ θα γίνει αυτό, Θα γίνει τέτοιο σεισμό, λέει, που θα ερημώσει σε μια νύχτα, κυρίε και κύριοι. Τι να πούμε, ο Θεός ξέρει τι μας ξημερώνει, γι' αυτό να παρακαλούμε να έχουμε υγεία ψυχική και ε, πνευματική και σωματική, να χαιρόμαστε την κάθε στιγμή της ζωής μας, να ζούμε πάντα με το δίκαιο, να μην αδικούμε, να μην πληγώνουμε ανθρώπους, ε, να μην κάνουμε πράγματα κακής φύσεως και ε, θα μου πείτε… Πήγε κάποιος προχτές σε έναν πνευματικό και λέει μου το είπε ο ίδιος τα λοιπά. Τέλος πάντων κυρίε και κύριοι είναι βαρύ αυτό μην το πούμε. Είναι πολύ βαρύ ας μην το πούμε αυτό. Λοιπόν ε, θα σας πω όμως κάτι άλλο κάποια άλλη στιγμή και τα λοιπά. τι μπορεί να επιτελέσει η Θεία Κοινωνία. Η θεία κοινωνία, αυτό που μπορεί να επιτελέσει, δεν μπορούν να το επιτελέσουν όλοι οι επιστήμονε του κόσμου. Κρατήστε το αυτό που σα λέω. Έτσι. Αυτό που μπορεί να επιτελέσει η θεία κοινωνία μετά που εξομολόγησε όμω, αν δεν εξομολογηθεί, δεν κάνει τίποτα. Μπορεί να σου κάνει και κακό. Μου είπε προχθέ ένα σοφό γέροντο από το Άγιον Όρος, εκεί από τα Καυσοκαλίβια, η θεία κοινωνία, αν δεν πέσει καθόλου έσω, εδώ, όπως λέει, μπορεί να γίνει πυρ. Γι' αυτό χωρί εξομολόγηση, τίποτα. Λοιπόν, κυρίε και κύριοι, θαύματα γίνονται καθημερινά και αυτά που μου μεταφέρει ο κόσμο από αυτά που βιώνει κτλ., που δεν λέω ονόματα σε καμία περίπτωση λόγω του δημοσιογραφικού απορρίτου, έτσι, δεν έχω το δικαίωμα να μην πω τίποτα σε κανέναν ακόμη και σε αρχές μόνο εάν είναι κάτι πολύ σοβαρό και Το δημοσιογραφικό απόρριτο είναι όπως το ιατρικό απόρριτο γιατί κάποιο που σου εμπιστεύτηκε κάτι και μάλιστα εμείς που υποτίθεται ότι είμαστε κοντά στο Θεό υποτίθεται, λέμε, είμαστε, δεν ξέρουμε ε, είναι όταν παραβιάζεται το δημοσιογραφικό απόρριτο μπορεί να σου κάνει όλος μήνυση αλλά δεν εγώ δεν λειτουργώ με αυτό το σκεπτικό, να το ξέρετε αυτό. Λειτουργώ για λόγου συνειδήσεω. Διότι η συνείδησή μα όταν είναι καθαρή και η ζωή μα είναι καθαρή. Όταν έχει τη συνείδησή σου ήσυχη, μπορεί να κοιμηθεί ήσυχα. Να ειρηνεύσει, να γαλινέψει ε, ψυχικά. Να ζει την κάθε στιγμή. Να, να νιώθεις τη χαρά της στιγμής, σε κάθε τι αγαθό που σου προσφέρεται σε αυτή τη ζωή. Διότι αυτό που πάσχει σήμερα η κοινωνία μας, τι είναι, λείπει το χαμόγελο, το αληθινό χαμόγελο, η χαρά. Λείπει η χαρά από τον κόσμο κυρίες και κύριοι. Η μισή Ελλάδα είναι με ψυχοφάρμακα, αυτή είναι η σκληρή πραγματικότητα. Και ψάχνουν να βρουν το, τη χαρά ε, μέσα από το χάπι της χαράς, όπως το ονομάζουν ε, το αντικαταθλιπτικό διότι οι συνθήκες είναι πολύ σκληρές, οι συνθήκες είναι ε, απάνθρωπες πολλές φορές, διότι και εμείς οι άνθρωποι πολλές φορές γινόμαστε με τις πράξεις μας απάνθρωποι. Με τις πράξεις μας υπογραμμίζω. Γι' αυτό πρώτα, πρώτα πρέπει να είσαι άνθρωπος και μετά να είσαι άνθρωπος του Θεού. Διότι αν δεν είσαι άνθρωπος, δεν είσαι, δεν είσαι ούτε άνθρωπος του Θεού, αλλά δεν είσαι και. Να μην, Να μην μπούμε κάτι παραπέρα, κυρίε και κύριοι, και παραξηγηθούμε. Λοιπόν, είχαμε σεισμό πριν λίγο. Λοιπόν, είχαμε σεισμό στην Πύλο. Πριν λίγο, κυρίε και κύριοι. Ε, πριν ε, μισή ώρα, ε, είχαμε σεισμό στην Πύλο 3,1 ρίχτερ. Σύμφωνα με το γεωδυναμικό Ινστιτούτο. Ηταν 3,1 ρήχτερο σεισμό αυτό, 15 χιλιόμετρα δυτικά τη Πύλου. Να μα φυλάει ο Θεό από σεισμό, διότι από πυρκαγιά και από πλημμύρα μπορεί και να σωθεί. Αλλά από σεισμό, εάν είναι δυνατό και είσαι στον έκτο ώραφο, όπω είμαι εγώ, καλή ώρα, κυρίε και κύριοι, η κάτια. Ε, τα παπούτσια του Αγίου Σπυρίδου λιώνουν και τα αλλάζουν. Βεβαίω έτσι λένε. Εκεί αυτό και τα λοιπά. Τα παπούτσια του Αγίου Σπυρίδουνο λιώνουν και τα αλλάζουν. φίλες και φίλοι μου, ε, εύχομαι όλες και όλοι να είστε καλά όπου και να βρίσκεστε. Υπομονή και επιμονή. Δεν το βάζουμε κάτω. Σιγά σιγά ανεβαίνουμε το σκαλοπάτι για την πνευματική μας πρόοδο διότι όταν έρθει η πνευματική πρόοδο θα έρθει και η πρόοδο στις ανθρώπινες σχέσεις, στις εργασιακές σχέσεις, στην εργασία σου γενικότερα, στις οικογενειακές σχέσεις, στις, ε, γενικότερα σε αυτό που ονομάζεται η επικοινωνία με τους ανθρώπους. Μου είπε τις προάλλες ένας σοφός γέροντας στο Άγιον Όρος εκεί που βρέθηκα και αυτός ο γέροντας ζει σε ένα σπήλαιο και μου λέει όταν, ακριβώς πως μου το είπε, να θυμηθώ τώρα, όταν κάνεις βήματα να προσεγγίσεις στο Θεό, εκείνος κάνει δέκα, εσύ ένα και τα υπόλοιπα άφησέ τα, με άλλον τρόπο μου το είπε, δεν μπορώ να θυμηθώ τώρα, και, τα, και για τα υπόλοιπα θα μεριμνήσει ο Θεός για σένα, μέσω της Θείας πρόνιας Κυρίες και κύριοι, ε, Αυτά προς το παρόν, εύχομαι όλες και όλοι να είστε καλά, κλείνοντας να πούμε και για τη δημοσκόπηση, είναι από την εταιρεία Interview, βγάζει δεύτερο κόμμα το ΣΥΡΙΖΑ, για πρώτη φορά μετά από πολύ καιρό και μία θεαματική άνοδο τον, του κυρίου Βελόπουλου από 4,1 στις 6,5 μονάδες μεγάλη διαφορά ενώ 2 και 3% δίνει στα κόμματα νίκη και Σπαρτιάτες πρέπει να ανα... μαζέψουν τα μανίκια και να βγουν στον κόσμο οι νίκη και οι Σπαρτιάτες κυρίες και κυρίοι για να πείσουν το λαό ότι κάνουν αντιπολίτευση αλλά και να κάνουν αντιπολίτευση υπάρχει και ένα άλλο θέμα εδώ που τα κανάλια δεν παίζουν τα ανακοινοθέντα των Σπαρτιατών και του κόμματος Νίκη. Εδώ είναι καθαρά ηθικό το θέμα και να, ο κύριος Νατσιός ε, απευθύνθηκε στο ραδιοτηλεπτικό συμβούλιο και πολύ καλά έκανε. Ίσως πρέπει να το κάνουν και οι Σπαρτιάτες αυτό. Διότι είναι ε, ανήθικο και παράνομο βάσει του νόμου να μην ε, ακούει ο κόσμος τις θέσεις αυτών των κομμάτων, του κόμματος Νίκη και, το, και του κόμματος Σπαρτια, Σπαρτιάτες. Είναι άδικο, γιατί ούτε ο Α, ούτε ο Αντένα, ούτε το Μέγκα, δεν παίζει για το θέμα, παράδειγμα, του Χούλιγκαν. Δεν είδαμε ανακοίνωση, ενώ βγάλανε ανακοίνωση οι άνθρωποι. Εδώ, εδώ και η δεν θέλω να δικό τα κόμματα, έτσι, βγάλαν ανακοίνωση, μου, ε, τις έλαβα κι εγώ στο email μου και τις είδα, και οι Νίκη και οι Σπαρτιάτες βγάλαν ανακοίνωση, αλλά ουδέποτε έπαιξε αυτή η ανακοίνωση, να παίξουν τα κανάλια όπως παίζουν ε, το Βελόπουλο και τα άλλα κόμματα, έτσι, ε, μία φράση, κάτι, τίποτα, αυτό ονομάζεται τηλεοπτικός φασισμός και θα πρέπει να παρέμβει ο εισαγγελέα. και θα πρέπει τα κόμματα αυτά, να, παρεύουν, να ζητήσουν την παρέμβαση του εισαγγελέα. Είναι παράνομο αυτό που γίνεται. Να μην παίζουν, τα, δηλαδή κάνουν σαμποντάζ σαπον, ε, τους Σπαρτιάτες και τη Νίκη, τα ελληνικά κανάλια. Θα πρέπει να ζητήσουν την παρέμβαση του εισαγγελέα. Αυτό είναι παράνομο που γίνεται. Ειλικρινά εκπλήψω Είδα για το κάθε θέμα και οι Νίκοι και οι Σπαρτιάτες βγάζουν ανακοινώσεις. Και ουδέποτε βλέπουμε έστω μία φράση στα ελληνικά κανάλια. Στα ελληνικά κανάλια. Στα σκουπεδοκάναλα να... θα πω εγώ κυρίες και κύριοι. Διότι μας δίνουν το δικαίωμα να το πούμε και αυτό. Με αυτή την τακτική που ακολουθούν. Τη φασιστική τακτική που ακολουθούν. Και ακολουθούν μία συγκεκριμένη γραμμή ενημέρωσης για το κάθε θέμα. Γι' αυτό και οι νέοι γύρισαν την πλάτη στην τηλεόραση και δεν βλέπουν. Είναι δημοκρατικό ε, αυτό που γίνεται με τους παρτιάτες και με την νίκη να τους κάνουν σαποντάζ τα ελληνικά κανάλια και να μην παίζουν ανακοινώσει. Είναι άδικο αν μη τι άλλο και ανήθικο και παράνομο. Και θα πρέπει να παρέμβει ο εισαγγελέα. Να ζητήσουν τα κόμματα τα ίδια να παρέμβει ο εισαγγελέα, κυρίε και κύριοι. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Έχω μείνει άναυδο. Γιατί, γιατί να μην ακούμε και τη θέση του, της Νίκης και των Σπαρτιατών και της Κωνσταντοπούλου και όλων, γιατί, λες και δεν υπάρχουν αυτά τα κόμματα, την άλλη φορά κάναμε κριτική στη Νίκη και τα λοιπά και είδαμε ότι βγάζουν ανακοινώσεις για το κάθε θέμα και δεν παίζεται τίποτα, τίποτα. Γι' αυτό τι εμπιστοσύνη να έχουμε στην ελληνική τηλεόραση με την κυρία Κενούργιο, με, με τον κύριο Ευαγγελάτο, με την κυρία Τατιάνα Στεφανίδου, με, με τον κύριο Λιάνγκα, με όλα τα καλά παιδιά εκεί. Τι εμπιστοσύνη να έχουμε στην ελληνική τηλεόραση όταν έχει μετατρέψει την είδηση σε θέαμα, όταν έχει μετατρέψει την ενημέρωση σε μία επιθεώρηση άνευ προηγουμένου. Όταν έχει μετατρέψει το αγαθό της ενημέρωσης αντί για διαφώτιση της κοινή γνώμης σε συσκότηση της κοινή γνώμης κυρίες και κύριοι. Ποια τηλεόραση μιλάμε τώρα, κορεδευόμαστε Ποια τηλεόραση και ιδιαίτερα τηλεόραση στην Ελλάδα είναι άκρος, όχι υποβαθμισμένη, είναι γελία να το πω έτσι δυστυχώς που το λέω, γελία. Αναφέρουμε στην ενημέρωση. Αναφέρουμε στην ενημέρωση την τηλεοπτική που είναι για γέλια και για κλάματα μαζί. Αυτή είναι σκληρή πραγματικότητα, φίλες και φίλοι μου. Από την πρώτη στιγμή κάνουν σαποντάζ ε, το Εθνικό. Το Εθνικό Συμβούλιο Ρωτοτηλεόρασης, εκεί αυτοί οι άνθρωποι τι κάνουν. Τι κάνουν. Πληρώνονται ακόμη αυτοί οι άνθρωποι εκεί για ποιο λόγο πληρώνονται. Τι κάνουν αυτοί οι άνθρωποι εκεί, ε, οι συνταξιούχοι, γιατί περισσότεροι είναι συνταξιούχοι, τι κάνουν αυτοί οι άνθρωποι στο ραδιο, ραδιοτηλεοπτικό συμβούλιο και πληρώνονται αφού δεν ελέγχουν τίποτα. Εκτελούν εντολές από το κράτος, από το σύστημα. Τι κάνουν. Υπάρχει εισαγγελέας να τους ελέγξει αυτούς τους ανθρώπους εκεί. Υπάρχει εισαγγελέα να του ελέγξει. Αυτά να ανήκουν στα πράγματα. Ε, ε, έχουμε καταντήσει ελαδιστάν, κυρίε και κύριοι. Ελαδιστάν. Και δεν μιλάμε ακόμη κανεί. Για όνομα του Θεού, για όνομα του Θεού, είπαμε. Είπαμε. Όλα έχουν και ένα όριο. Είναι κραυγαλαία αυτή η αθέτηση των εντολών και η αθέτηση των νομικών διατάξεων για το πώς λειτουργεί η τηλεόραση και το λεπτικός χρόνος σε κάθε κόμμα και τα λοιπά. Κραυγαλαία, έως γελία θα έλεγα. Συγγνώμη κυρίες και κύριοι, μιλάω έξω από τα δόντια, συγχωρέστε με όλες τις φορές για το λέξιλογιό μου. Ελαντιστάν με πρωτεύουσα την Αλιναμπάντ, Ακριβώ. Αθήνα μπαντ. Γιώργο, ποιο αγγελέα, ο διορισμένο. Κυρίε και κύριοι, εύχομαι όλε και όλοι να είστε καλά. Υγεία, χαρά, χρόνια πολλά στο Δανίλ που γιορτάζει σήμερα. Χρόνια πολλά στο Σπυρίδωνο που γιορτάζει αύριο και στη Στην Κέρκυρα που αγαπούμε ιδιαίτερα. Να είστε όλοι καλά. Κοινοποιήστε, σα παρακαλώ, αυτό το live να πάει παντού στα social media που διαθέτεται στο facebook, στο, σε blogspot, σε κανάλια σε, και τα λοιπά. και κάντε όλοι μαζί ένα like να ενισχύσετε και τη φωνή μου. Έχετε την αγκάρδια αγάπη μου, όπως και εγώ θέλω τη δική σας. Να είστε καλά.